Υπάρχει δηλαδή ποιοτικότατη μετοχή με συστηματικά κέρδη, η οποία πωλείται για 8 φορές τα κέρδη της. Αν αυτό δεν είναι ευκαιρία, τι είναι? Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί γιατί μόλις επένδυσα άλλα 5 χιλιάρικα στη CVS. Μιλάμε για μια επένδυση που πλέον αγγίζει τα 11 χιλιάρικα και καταλαμβάνει το 5,17% του δημόσιου χαρτοφυλακίου μου. Και ναι, είμαι τόσο ενθουσιασμένος για αυτή μου την επένδυση. Συγκεκριμένα, ήθελα καιρό να επενδύσω στη CVS για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί πιστεύω ότι είναι μια πολύ παρεξηγημένη εταιρεία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι και βαθιά υποτιμημένη. Με μία μόνο ματιά στην πορεία της μετοχής της μέσα στο 24, νομίζω γίνεται ξεκάθαρο. Και ο δεύτερος λόγος είναι η προσωπική μου εμπειρία με την εταιρεία στο σχετικά πρόσφατο ταξίδι μου στην Αμερική. Θα το δούμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ, έχω πολύ καιρό που θέλω να μιλήσω για τις CVS, αλλά μας πρόλαβαν άλλες εξελίξεις. Θυμάστε που στις αρχές του προηγούμενου μήνα σας είχα πει ότι ήμουν έτοιμος να επενδύσω σε μια άλλη υποτιμημένη μετοχή του χαρτοφυλακίου μου. Πριν από μία εβδομάδα σκεφτόμουν σοβαρά να επενδύσω σε μια άλλη μετοχή του χαρτοφυλακίου μου. Δεν θα πω πια τώρα, θα μιλήσουμε όμως για αυτήν σύντομα. Stay tuned. Στη CVS αναφερόμουν. Σε αυτή την τόσο ποιοτική και παρεξηγημένη αυτό το διάστημα εταιρεία. Αλλά θα μου πείτε, έτσι δημιουργούνται επενδυτικές ευκαιρίες. Όταν ποιοτικές εταιρείες αποτιμώνται λάθος από την αγορά. Όταν δηλαδή το επενδυτικό κοινό στέκεται σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και χάνει τη μεγάλη εικόνα. Εμείς δεν τη χάνουμε. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε ποιοτικές εταιρείες, οι οποίες μακροπρόθεσμα μπορούν να μας φέρουν μεγαλύτερη αξία. Και η CVS είναι μια τέτοια εταιρεία. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν θέλετε και εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίως έως και 800 δολαρίων. Και δεν ξεχνάμε πως μόλις ξεκίνησε η νέα προσφορά της Freedom 24, που όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δίνει έως και 20 μετοχές δώρο σε όλους τους νέους χρήστες που έκαναν εγγραφή από την 1η Μαΐου και μετά. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και 800 δολάρια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταθέσουμε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε για να μπούμε στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσουμε τον κωδικό που θα βρούμε στην περιγραφή. 20 δωρεάν μετοχές είναι αυτές λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χάσουμε. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφείτε το κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε σωστοί, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία με τις CVS. Πριν από περίπου 2,5 μήνες είχα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για ένα συνέδριο της Freedom 24. Μάλιστα, είχα κάνει και vlog το συγκεκριμένο ταξίδι, όπου είδαμε μαζί πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα στο New York Stock Exchange, δηλαδή τη Wall Street, αλλά και στο Nasdaq. Αυτό που δεν μοιράστηκα όμως μαζί σας ήταν η εμπειρία μου από τη ζωή στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Και πιστέψτε με, ήμουν στους δρόμους όλη την ώρα. Κάποια πράγματα τώρα ήταν όπως ακριβώς τα φανταζόμαστε. Starbucks και McDonald's σε κάθε δεύτερο στενό, με χιλιάδες πελάτες κάθε μέρα. Αυτό όμως που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η ηχηρή παρουσία της CVS. Δεν νομίζω ότι μπορώ να μεταφέρω το πόσα καταστήματα της εταιρείας είδα στη Νέα Υόρκη. Κάθε δρόμος και κατάστημα. Και όλα γεμάτα κόσμο. Γεμάτα. Μιλάμε για κόσμο όλων των ηλικιών και από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και όχι μόνο στις ακριβές περιοχές του Μανχάταν. Κυριολεκτικά παντού. Αυτό λοιπόν με έκανε να αναρωτηθώ, και τότε γιατί η μετοχή της έχει πέσει τόσο πολύ. Λοιπόν, ας το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που η μετοχή σημειώνει πτώση μέσα στο 24 είναι το λανθασμένο sentiment που υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από τις φαρμακευτικές. Και εξηγώ. Αν παρατηρήσουμε την πορεία της μετοχής, θέλω να σταθούμε σε δύο σημαντικές πτώσεις. Μία εδώ, την πρώτη μέρα του Μαΐου, και μία πιο μικρή εδώ, την προηγούμενη Πέμπτη. Ας δούμε αν αυτές οι πτώσεις είναι justified όπως λέμε, αν δικαιολογούνται δηλαδή, ή αν είναι απλά υπεραντίδραση της αγοράς. Ξεκινώντας λοιπόν, αφορμή για τη μεγαλύτερη πτώση της μετοχής ήταν η ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εταιρείας 1η Μαΐου, τα οποία αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο καλά. Για το πρώτο τρίμηνο του 24 λοιπόν, η εταιρεία σημείωσε double miss όπως λέμε, δηλαδή έχασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο στα συνολικά έσοδα όσο και στα κέρδη ανά μετοχή. Βέβαια, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση. Απλά οι αναλυτές ήθελαν περισσότερα. Και πέρα από αυτό, το management της CVS χαμήλωσε τον πύχη των εκτιμήσεων για τη φετινή χρονιά. Τόσο για τα κέρδη ανά μετοχή, όσο και για το συνολικό cash flow. Με άλλα λόγια, μας είπε ότι θα βγάλει λιγότερα λεφτά από όσα περίμενε εξ αρχής. Πάλι όμως βλέπει άνοδο. Τώρα,
η δεύτερη μικρότερη πτώση στη μετοχή σημειώθηκε, όπως είπαμε, την προηγούμενη Πέμπτη. Αυτή οφείλεται όχι σε κάποιο νέο για την ίδια τη CVS, αλλά επειδή ο βασικός ανταγωνιστής της, Walgreens, ανακοίνωσε με τη σειρά της αρνητικά αποτελέσματα. Και επειδή το management της Walgreens ανέφερε αδυναμία σε ολόκληρο τον κλάδο και ότι θα αναγκαστεί να κλείσει καταστήματα, αυτό επηρέασε τη μετοχή της CVS. Και εδώ θα πω, όπα, time out. Okay, την πτώση από το Double Miss και τη μείωση του Guidance να την καταλάβω. Ειδικά όταν κάποιοι αναλυτές υποβάθμισαν την εταιρεία. Αλλά να πέσει η μετοχή της CVS επειδή και ο ανταγωνιστής της είπε αυτό που ούτως ή άλλως είχε πει η ίδια η CVS λίγες μέρες νωρίτερα. Γιατί, αφού αυτή η πληροφορία είχε ήδη ενσωματωθεί στην τιμή. Βέβαια, αυτό για εμάς είναι τελικά καλό. Γιατί όπου υπάρχει υπερβολική αντίδραση της αγοράς, δημιουργούνται και εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες. Και η περίπτωση της CVS είναι, κατά τη γνώμη μου, μία από αυτές. Ας ξεκινήσουμε με τους πιο γενικούς καταλήτες που θεωρώ ότι θα οδηγήσουν τις CVS προς τα πάνω το επόμενο διάστημα και θα ολοκληρώσουμε με τους πιο ειδικούς. Αρχικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός με υψηλότερο μέσο όρο προσδόκιμου ζωής. Όπως βλέπουμε και στο γράφημα, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι τα άτομα άνω των 65 αποτελούν περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού. Αυτό το ποσοστό εκτιμώται ότι θα ανέλθει στο 25% μέχρι το 2100. Ένα στους 4 θα έχει ηλικία άνω των 65. Τρελό. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι ο πληθυσμός των ηλικιών που έχουν αυξημένες ανάγκες σε φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, αυξάνεται συνεχώς. Εμαντέψτε ποιος θα βγει κερδισμένος από αυτό το τρέν. Μα φυσικά οι καλά εδραιωμένες φαρμακευτικές, όπως οι CVS. Η CVS, όπως είπαμε, έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο από φαρμακεία, κλινικές και υπηρεσίες υγείας. Και μάλιστα σε αυτό το τρέν προστίθεται και η αύξηση στην ανάγκη διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων. Λογικό δεν είναι. Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός και οι ηλικιωμένοι, τόσο αυξάνονται και οι ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις. Και αυτοί θα χρειαστούν περισσότερο υπηρεσίες των φαρμακευτικών, όπως οι CVS. Δεύτερο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η CVS έχει μεταμορφωθεί πλέον σε έναν κολοσσό που παρέχει λύση υγείας σε διάφορους τομείς. Έχει καταφέρει δηλαδή αυτό που λέμε κάθε την ενσωμάτωση. Ειδικά μετά την εξαγορά της Aetna, η CVS πλέον παρέχει μέσω του βραχίωνα της Healthcare Benefits και ασφαλιστική κάλυψη στους πελάτες της. Και ξέρουμε πολύ καλά πόσα λεφτά βγάζουν οι ασφαλιστικές, ειδικά στην Αμερική. Επομένως, με την ενσωμάτωση της ασφαλιστικής, των ιατρικών προγραμμάτων και των φαρμακείων πολυκαταστημάτων της, η CVS έχει καταφέρει να παρέχει ιατρικές λύσεις με πολύ μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας αλλά και χαμηλές τιμές. Γι' αυτό άλλωστε και τα εγγεγραμμένα μέλη της CVS αυξάνονται κάθε χρόνο. Πράγμα που σημαίνει συνεχώς αυξανόμενα κέρδη. Θα πω ένα τεράστιο μπράβο στο management για αυτή την κίνηση. Τρίτο και τελευταίο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Με την τεχνολογική επανάσταση στον τομέα της υγείας, η CVS παρέχει τις υπηρεσίες της πλέον και ηλεκτρονικά, αυξάνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον αριθμό πελατών που μπορεί να εξυπηρετήσει με σχεδόν μηδενικό για αυτήν κόστος. Μάλιστα, στην ίδια λογική, με την επεξεργασία των δεδομένων από το πελατολόγιο της στους τρεις διαφορετικούς τομείς και με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, η CVS αποκτά ένα ακόμα τεράστιο πλεονέκτημα. Μπορεί πλέον να εξατομικεύσει τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης, να βελτιστοποιήσει τα αποθέματά της και να βελτιώσει τη λειτουργική αποδοτικότητά της. Δεν επωφελούνται μόνο software εταιρείες από το AI, παιδιά. Για να το πούμε λοιπόν απλά, η CVS είναι συστηματικά κερδοφόρα, βρίσκεται σε ένα κλάδο με συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο, παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες χαμηλού κόστους και υψηλού περιθωρίου κέρδους και μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο αξιοποιώντας κατάλληλα τη σύγχρονη τεχνολογία. Αν τώρα έπρεπε με το ζόρι να σταθούμε και σε ένα-δύο αρνητικά, αυτά κατά τη γνώμη μου θα ήταν το ρίσκο νομοθετικού πλαισίου, δηλαδή να έρθει το κράτος και να πει δεν γίνεται να είσαι και ασφαλιστική και φαρμακευτική και να έχεις και φυσικά καταστήματα, και δεύτερον η είσοδος της Amazon στην αγορά των φαρμάκων. Αυτά τα δύο. Αλλά και πάλι με τη CVS να έχει πατήσει κάτω τον ανταγωνισμό, κατέχοντας πλέον πάνω από το 25% της αγοράς των ΗΠΑ, ακόμη και αυτή η εξέλιξη μου φαίνεται ασήμαντη. Κάτι σαν τη Walmart που ανταγωνίστηκε επίσης στην Amazon. Έπαθε κάτι? Όχι, μια χαρά τα παπάει. Έτσι και η CVS λοιπόν, όσο διατηρεί την κυριαρχία της στα φυσικά καταστήματα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και αφού τα είδαμε αυτά, πάμε επιτέλους και στο αγαπημένο μου κομμάτι. Τα θεμελιώδη στοιχεία της CVS, τα οποία είναι μούρλια. Γενικά, καμία ανάλυση δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς τα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας. Ξεκινάμε με τα έσοδα. Λοιπόν, για να υποχωρεί τόσο πολύ η μετοχή, τα έσοδα θα παρουσιάζουν κάποια αδυναμία, σωστά? Λάθος. Τα έσοδα και από τα τρία segments παρουσιάζουν πάρα πολύ υγιή και σταθερή ανάπτυξη. Τα έσοδα από την ασφαλιστική, μετά την εξαγορά της Aetna, παρουσιάζουν τεράστια ανάπτυξη. Τα έσοδα από τα health services σημειώνουν μέση ανάπτυξη 8,5% το χρόνο, παρά τη μικρή πτώση που βλέπουμε για τους τελευταίους τρέχοντες 12 μήνες. Γενικά, εγώ λαμβάνω υπόψη μου κλεισμένους
μεσολογισμού και όχι τρέχω τα 12 μήνα. Και τέλο, τα έσοδα από τα φαρμακεία και τα προϊόντα περιποίηση έχουν επίση μεση αύξηση 5,6% το χρόνο. Αν προσθέσουμε όλα αυτά τα έσοδα μαζί, βλέπουμε ότι τα συνολικά έσοδα τη εταιρεία σημειώνουν μέση ανάπτυξη σχεδόν 11% το χρόνο και αγγίζουν πλέον τα 360 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι άλλο να ζητήσουμε δηλαδή από μια καλά ευρεωμένη εταιρεία? Αυξάνει το top line τη, όπω λέμε, πάνω από 10% το χρόνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Η πτώση στην τιμή τη μέσα στο 24 ειλικρινά δεν βγάζει κανένα νόημα. Είναι δυνατόν για μία κακή χρονιά να θεωρούμε πω ολόκληρη εταιρεία αξίζει λιγότερο? Δείτε εδώ. Το forward PE τη μετοχή, δηλαδή η τωρινή τιμή σε σχέση με τα μελλοντικά τη κέρδη, ανέρχεται στο 8. Υπάρχει δηλαδή ποιοτικότατη μετοχή με συστηματικά κέρδη η οποία πωλείται για 8 φορές τα κέρδη τη. Αν αυτό δεν είναι ευκαιρία, τι είναι? Έτσι, για να έχουμε όλη μία εικόνα, ο μέσος όρος του forward PE την τελευταία δεκαετία είναι στο 11,66, δηλαδή σχεδόν 12. Και τώρα είναι στο 8. Όσο χαμηλότερος είναι αυτός ο λόγος, τόσο πιο υποτιμημένη είναι η μετοχή. Για την ακρίβεια, νομίζω ότι η CVS είναι αυτή τη στιγμή η μετοχή με το χαμηλότερο PE στο δημόσιο χαρτοφυλάκιό μου. Και δεν τελειώσαμε εδώ. Λόγω της τεράστιας πτώσης της τιμής, έχει ανέβει πολύ και η μερισματική της απόδοση, η οποία αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 4,56%. Άλλος ένας τρόπος να μεγιστοποιήσουμε τα συνολικά μας κέρδη. Γιατί αν δούμε ιστορικά τα μερίσματα της CVS, θα δούμε ότι έχει σχεδόν τριπλασιάσει το μερίσμα της τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι που να μην μου αρέσει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ποιοτική, καλά εδρεωμένη, κερδοφόρα, φθηνή και με υψηλή μερισματική απόδοση. Δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα άλλο. Γι' αυτό και μετά από 14 ολόκληρους μήνες, μόλις πρόσθεσα άλλες 5.000 ευρώ στη συγκεκριμένη θέση μου. Όσο η μετοχή της CVS παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, για μένα είναι μία από τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον S&P 500. Για όποιον λοιπόν θέλει να με ακολουθήσει στη συγκεκριμένη μου κίνηση και να επενδύσει στην εξαιρετική αυτή εταιρεία που ονομάζεται CVS, η μετοχή της με ticker symbol CVS είναι διαθέσιμη στη Freedom 24, που είναι και ο χορηγός σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στη CVS, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε CVS, πατάμε αγορά και το έχουμε. Οπότε αν θέλετε κι εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας έως και 800 δολαρίων. Και δεν ξεχνάμε φυσικά τη νέα προσφορά της Freedom 24, που όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δίνει έως και 20 μετοχές δώρο σε όσους έχουν κάνει εγγραφή από την 1η Μαΐου και μετά. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και 800 δολάρια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταθέσουμε όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε για να μπούμε στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσουμε τον κωδικό που θα βρούμε στην περιγραφή. 20 δωρεάν μετοχές είναι αυτές λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χάσουμε. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγραφείτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγραφείτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.